εν ώψη και του συνεδρίου που θα γίνει στις αρχές του χρόνου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην Τολεμαϊδα κάνουμε ένα κάλεσμα πλέον ανοιχτό προς όλους τους πολίτες, προς όλη την κοινωνία, να συμμετέχουν στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδος και ώρα 7 η ώρα το απόγευμα, με ομιλητές τον Νίκο τον Παπά και τη Μαριλίζα την Ξένο Γιαννακοπούλου. Είναι, όπως σας είπα, στα πλαίσια ΣΥΡΙΖΑ Διεύρυνσης, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η παρακαταθήκη πλέον και η τομή, η πολιτική και η κοινωνική διεργασία η οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπιστούν και να δώσει τις λύσεις και τις απαντήσεις για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα θέματα που καίνε τη χώρα μας και την περιοχή. 19 Οκτωβρίου λοιπόν, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας, δύο κορυφαία στελέχη του κόμματος της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσουν με τους πολίτες. Ανοιχτή πρόσκληση για όλους. Ναι, ανοιχτή πρόσκληση για όλους, με τους πολίτες, με τους φορείς, με τις συλλογικότητες. Βλέπετε ότι και μετά τις εξαγγελίες οι οποίες αφορούν την περιοχή μας όσον αφορά την ενέργεια, τους λιγνίτες, έχουμε θέματα μεγάλα και γενικότερα θέματα που αφορούν όλη την επικράτηση, και νομίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τις λύσεις και τις προτάσεις στην κοινωνία για το επόμενο χρονικό διάστημα για τη χώρα μας. Φαντάζομαι τα κορυφαία αυτά στελέχη θα ακούσουν και τη φωνή των πολιτών, την αντίδραση σε σχέση με τις δυσάρεστες εξελίξεις στην ενέργεια. Ναι, μα βεβαίως. Δεν θα το εξειδικεύσουμε όμως μόνο για την ενέργεια, απλώς θα γίνει ένας διάλογος. Εμείς έχουμε ανοίξει τον διάλογο και στο κόμμα μας μέσα, στις οργανώσεις, με τα μέλη μας, με τους φίλους, με τις συλλογικότητες. Έχουμε έρθει σε επαφή και σε συζητήσεις και με φορείς. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος, γιατί πρέπει να δοθεί λύση. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα η αριστερά, τα προτάγματά της και αυτό που βάζει και σε επίπεδο Ευρώπης και σε παγκόσμιο επίπεδο.